τόσο από την κυβέρνηση όσο και από τους
κοινωνικά τελευταία του λόγια ήταν «Πεθαίνω για την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα». Αυτά τα λόγια του Σάρκου στη Διαμήνη είναι ο λίγος μας. Ο οδοδείχτης για μια Κύπρο ελεύθερη από κατοχικούς στρατούς και ξένους επιτητές. Αυτή είναι η επιταγή του Λεβέντη Σταύρου και των συντρόφων του, όπως μεταξύ άλλων του Ανδρέα Θεοφάνους και του Δόρου Ηλίου. Είναι η θυσία του, όπως και εταίρων ήρων της μικρής μας πατρίδας, που δείχνουν σε εμάς σήμερα το πόσο βαρύ πρέπει να νιώθουμε το κράτος, αλλά και την ευθύνη απέναντι στην πατρίδα μας και το πόσο πρέπει να παραμερίζουμε τους εγωισμούς και τις μικρότητες για να μπορούμε να εκτελούμε το πραγματικό καθήκον μας. Πανιερότατε, τιμένοι αγωνιστές, αγαπητέ μου Θάσο και Μαρίνη, διπλοί αγωνιστές, οι επιδημόσιοι λόγοι δεν χρειάζονται για να εξηγήσει κάποιος με τα φτωχά του λόγια τον ηρωισμό όσων αψήφισαν τον θάνατο και θυσιάζοντας ό,τι πολιτικότερο είχαν τη ζωή τους για την κυπριακή ελευθερία. Αυτοί κέρδισαν ήδη, όπως ο Σταύρος, ο Κατελάβης και όλοι οι αγωνιστές των απελευθερωτικών μας αγώνων πανάξια μια θέση στο πάνθεο των λοιπόν. Ούτε και χρειάζονται για την δημόσια λόγη παρηγοριά κάποιος να δώσει πανιερότητες στους συγγενείς των λοιπόν. Γιατί αυτοί πρέπει να νιώθουν ιδιαίτερη περηφάνεια, γιατί οι δικοί τους άνθρωποι επιτέλεσαν στο αγέριο το καθήκον τους όχι στο λόγο, αλλά με πράξεις της ίδιας. Οι επιδημόσιμοι όμως λόγοι χρειάζονται να ανασκοπούμε το παρελθόν, να αξιολογούμε το παρόν και να προδιαγράφουμε με σοφροσύνη και σύνδεση το μέλλον της ιδιαίτερης μας πατρίδας. Και να σκοπώντας το παρελθόν, ο Σάκης ο ελληνισμός ήταν ενωμένος, όπως το 1955-59 κατέγραψε μεγάλες νίκες και άνοιξε τον δρόμο για την κυπριακή ελευθερία, ανεξάρτητα από τους πολιτικούς χειρισμούς που ακολούθησαν για την παραπέρα πορεία του κυπριακού προβλήματος. Ανασκοπώντας όμως και το παρελθόν πριν από το 1974, όταν το σαράκι της Εθνικής Ζυγόνιας μπήκε ανάμεσά μας, λάψαμε επί ελπίων και επί εθνικών συμφορών. Και στο πέρασμα του Ατζήνας, με ξεχώρισε αριστερούς και δεξιούς και κεντρώους και σοσιαλιστές, μαυροφορεμένες μάνες, είναι όλων των ιδεολογικών αποπρόσωπων. Αγνοούμενοι όπως τους αγνοούμενους της ιδεολογικού κοινότητας των εργατών, είναι διάφορων ιδεολογικών αποπρόσωπων. Εγκλωβισμένοι και πρόσφυγες, δεν ξεχώρισε στο πέρασμά του. Για διώνουμε 48 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή, την κατοχή, τις επιπτώσεις του, τι βιώνει το σύνολο του κυπριακού ελληνισμού. Γι' αυτό η υποχρέωση έχουμε, αξιολογώντας το παρόν και τις δυσκολίες που έχουμε απέναντί μας, με ένα απαράδεκτο Ερντογκάν με μια ρητορική εκβιασμού και νέων απειλών, οφείλουμε όλοι να παραμερίσουμε τις οποιασδήποτε διαφορές μας και ενωμένοι στον εθνικό σκόπο της απελευθέρωσης και της επανένωσης της πατρίδας μας, στο συμφωνημένο πλαίσιο, με σοφροσύνη και σύνεση, να εργαστούμε για να μπορέσουμε
Στα επόμενα χρόνια, κάνοντας τα δημόσια το όνειρό μας, να νιώθουμε πως επιτελέσαμε το καθήκον μας, γιατί ούτε ο Σταύρος, ούτε ο Κατελάρης, ούτε ο Αυξενίου, ούτε οποιοσδήποτε ήρωας, οποιοδήποτε απελευθερωτικού μας εγώ, δεν έδωσε τη ζωή του για μια μοιρασμένη πατρίδα. Θυσίασαν τη ζωή τους απέναντι από την πολιτική θέση του ταξίδι. Θα είμαστε καταραμένοι γενιά των Κυπρίων. Αν ποτέ σε αυτόν τον τόπο, αντί της απελευθέρωσης, βιώσουμε την νομιμοποίηση του ταξίδι και της δικτώμησης. Ας χρήσω τον επιμνημόσυνο μου λόγο. Με τα λόγια που τα έχει υπομένα τη Ελληνίδα Κύπριας μαμάς. Και να ευχηθούμε κάποια ώρα να πραγματοποιούμε. Αγιερώνω την Ελληνίδα μου πολλά παραμάθηκε μου, κρυάδες λαύρα σέρνα, κι με μια τέταρα ρεζιμιά, και κάστρο της φυλής μου, και να μας πείσω αγαπητοί, ώσπου να φέρω κάποια ερμού σε αυτήν την δεύτερη κάνω στη γη αιωνία του Συνήθου.